Νίκο, ήταν ένα εφιάλτη για του κατοίκου εδώ. Μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του Νίκου του Μοίρα πόσο κοντά έφτασαν οι φλόγε, περίπου στα δύο μέτρα από τι αυλέ των σπιτιών. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή βέβαια πύρινο μέτωπο, όμω η πυροσβεστική βρίσκεται εδώ, είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωοπυρώσει. Όπω μα είπαν και κάτοικοι εδώ στην περιοχή, ήταν τι φλόγε πολύ γρήγορα να φτάνουν κοντά στι αυλέ των σπιτιών του, όμω ήταν άμεση η επέμβαση τη πυροσβεστική. Πραγματικά ήταν ε, 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 με ε, ερω... Προσπάθειε προσπάθειες σβήσαν τη φωτιά σε λιγότερο από δύο ώρες, ενώ έπνεαν στο σημείο και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη, Νίκο, πάνω από τα 7 μποφόρ και μην ξεχνάμε πως ήταν βράδυ και δεν πετούσαν και τα εναέρια μέσα. Μας είπαν επίσης οι κάτοικοι πως αν η φωτιά ξέφευγε από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εμεί αυτή τη στιγμή και βλέπετε και έφτανε από κάτω. Φυσικά θα έκαιγε σπίτια και υπάρχουν και καλαμίε πιο κάτω. Εκεί θα μιλούσαμε για μια διαφορετική κατάσταση. Ωστόσο, κατάφεραν οι πυροσβέστε με ηρωικέ προσπάθειε, σβήσαν την φωτιά. Ε, ωστόσο, περιμένουν εδώ να θυμίσουμε ότι είχαμε Παντός, 11, αγαπητέ, για να βλέπουμε προς από ε, τι εικόνε που κατέγραψε το βράδυ ο Γιάννη Γιάκα την έκταση του μετόπου. Είναι πολύ μεγάλο, ήταν 10, 10 και μισή το βράδυ και είναι πραγματικά θαύμα ότι σε μέσα σε δύο ώρε, χωρί να πετάξουν αέρια μέσα, κατάφεραν οι προσβεστικέ δυνάμει όλο αυτό. Βλέπετε το μεγάλο μέτωπο να τη θέσουν υπόλεπο σε μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί. Δοκιμάζεται κάθε καλοκαίρι από φωτιέ και κάθε φορά έχουμε καταγγελίε ότι εκεί χτυπούν με οργανωμένο σχέδιο εμπριστέ ή κοπεδοφάγη. Και ο Δήμαρχο, τον ακούσατε το πρωί στο Όπεν, μίλησε για εμπριστέ και χθε το βράδυ στην, στα έκτακτα δελτία του Όπεν και μάλιστα είπε για φωτιά που ξέσπασε την ίδια ώρα για την περισπασμό στην Λεωφόρο Λαβρίου. Να σε ευχαριστήσουμε, αγαπητέ Ταγκαλή, τα